τα οποία είναι παγκοσμίου κύρους, είναι σωστά, είναι site δοκιμασμένα, μπορεί να είναι και ένα μικρό δοκιμασμένο, δεν είναι τα μεγάλα, υπάρχουν και μικρά site, να μιλήσει με το τηλέφωνο, να τον πάρει τηλέφωνο. Δυστυχώς πάμε και στα παραδοσιακά μέσα για να επαληθεύσουμε μια πηγή και να μην την πάθουμε. Εδώ βλέπουμε μεγάλες εταιρείες, μεγάλους οργανισμούς πλέον που ξαναξεκινάνε τα παραδοσιακά μέσα. Τι, τα email που γινόταν μια πιστοποίηση μέσω ένα email, αυτό τελείωσε, πέθανε. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, να μιλήσεις με τον άνθρωπο εκείνο τον οποίο μιλάς πάντα και τον ξέρεις. Άρα και εμείς οι οποίοι κάνουμε αγορές για τις διακοπές μας που είναι 10-15 μέρες, θα πρέπει να κάνουμε τι, να πιστοποιούμε μόνοι μας, να παίρνουμε τηλέφωνο τον ξενοδόχο, το ξενοδοχείο, το site, να κάνουμε μια παραδοσιακή πιστοποίηση. Εκεί πάμε δυστυχώς πίσω. Κύριε Σφακιανάκη, αν δώσεις έστω και 50 ευρώ, που σου λέει τώρα σε 2-3 ώρες να το κρατήσεις, έχεις το... τα παίρνεις ποτέ, βρίσκεις ποτέ τα χρήματά σου, γίνεται επιστροφή, υπάρχουν τα ίχνη αυτών των ανθρώπων? Όχι, θα ξέρετε κάτι, οι απατεώνες έχουν πιαστεί από τους 10, πιάνουν οι 5, αλλά οι 5 που πιάνονται είναι άφραγκοι, δεν έχουν τίποτα. Εγώ έχω διαχειριστεί χιλιάδες περιπτώσεις, απατεώνα να γυρίσει πίσω χρήματα είναι ανέκδοτο. Κύριε Οικονόμου, εσείς λέτε και εσείς ότι πάμε μάλλον προς τον παραδοσιακό τρόπο πια, δηλαδή είτε μέσω των πρακτορείων. Είναι βεβαίως γέστο που λέει ο κ. Σφακιανάκης. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Σφακιανάκης, ο οποίος είναι ειδικός στο θέμα, ειδικά της ηλεκτρονικής απάτης, η δική μας συμβουλή είναι ότι πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος κυρίως ως προς την τιμή, αλλά και ως προς τη φερεγγιότητα του τάδε site. Δεν λέμε να πηγαίνουμε μόνο στα 5-10 μεγάλα παγκόσμια site τα οποία μονοπολούν την αγορά, και ο φίλος Έλληνας ταξιδιωτικός πράκτορας που έχει πρόσωπο, έχει όνομα, έχει επώνυμο, έχει διεύθυνση, μπορεί να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πραγματικό πακέτο. Το τζάμπα δυστυχώς, ειδικά φέτος, έχει πεθάνει από πολύ νωρίς, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σε μια Ελλάδα που θα βουλιάξει δεν υπάρχει τζάμπα. Όπου βρούμε το τζάμπα είναι ψέμα. Ναι. Λυπάμαι που είμαι τόσο απόλυτο. Όχι, κάτι να μας υποψιάσει. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που λέει και ο Σφακιανάκης, το πολύ φθηνό σε διακοπές, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο. Ναι, ελάτε κύριε Σφακιανάκη. Ό,τι λάμπει δεν έχει χρυσός. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Ωραία, κρατάμε λοιπόν αυτό την επιβεβαίωση λοιπόν με ένα τηλεφωνάκι πριν δώσουμε τα λεφτά. Έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι, κύριε Σφακιανάκη, το προηγούμενο που είπατε, φαντάζομαι πρέπει να το λέμε ως αυτονόητο σε κάθε συναλλαγή. Το τριψήφιο το δίνουμε ποτέ σε κανέναν, για κανένα λόγο. Ποτέ. Ούτε σε. Είναι μονόδρομος. Ποτέ δεν δίνουμε κωδικούς οι οποίοι μας έρχονται από την τράπεζα σε κανένα. Μόνο στο παιδί μας. Αυτό. Ούτε σε ταξιδιωτικό site, ούτε στην τράπεζα. Σε κανένα ξένο. Έτσι. Σε κανένα τρίτο. Και στο παιδί υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά που έχουν χάσει κάποια εκατομμύρια ευρώ συμπολίτες μας που τώρα που μιλάμε μας ακούνε και δεν έχουν τον άσο. Μάλιστα. Και λυπάμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και στους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.